από ένας άνθρωπος που ήταν παντού με καλώδια, όπως λέμε, συνηθίζουμε να λέμε στη μονάδα, σήμερα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος με πολύ ήπια ιατρική υποστήριξη, με έντονα όμως θεραπευτικές παρεμβάσεις, καταφέρει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούμε πλέον να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος λειτουργικός. Η βελτίωση αυτή σίγουρα οφείλεται και στο περιβάλλον του και ιδιαίτερα στην Ευελίνα, η οποία, όπως λέτε και εσείς, με αυτή την ακτινοβολία και την αγάπη έχει καταφέρει να περιβάλλει τον Κωνσταντίνο με ένα φάσμα ελπίδας και προσπάθειας, και όχι μόνο τον ίδιο αλλά και εμάς, για να συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα. Και νομίζω όσο έχουμε και εμείς την Ευελίνα δίπλα μας, όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε το θαύμα. Και αυτό είναι το μήνυμα που μπορεί να στείλει ένας γιατρός όπως εσείς αυτές τις μέρες, ότι το οικογενειακό και συγγενικό περιβάλλον ενός ασθενούς παίζει τεράστιο ρόλο στην ψυχολογία του, και μέσω της ψυχολογίας του έτσι μπορεί να επιτευχθεί και η ανάκαμψη της υγείας του. Δηλαδή η ψυχολογία που δημιουργεί η γυναίκα του, το παιδί του, οι συγγενείς του που είναι εκεί, παίζουν τεράστιο ρόλο. Δηλαδή βλέπει μια γυναίκα όμορφη, προσεγμένη, με το χαμόγελό της, με τον καλό της λόγο, του μιλάει, του τραγουδάει, του λέει... Εγώ έχω μοιραστεί με την Ευελίνα πάρα πολλά βίντεο εδώ και ένα χρόνο. Πρώτη φορά βέβαια βλέπουμε κάτι, μια μικρή γεύση στην οθόνη και οι τηλεθεατές. Αλλά είναι διαρκώς εκεί, του λέει αγάπη μου, ψυχή μου, καρδιά μου, τον χαϊδεύει, κάθεται στα πόδια του, τον φυλάει, του φέρεται ερωτικά. Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω από πού αντλήσει αυτή τη δύναμη. Ευελίνα. Η ψυχή μου το ξέρει. Τον αγαπάω, μωρέ, πάρα πολύ και προσπαθώ να του περάσω όλη αυτή την θετική ενέργεια που έχω, να την περάσω και στον Κωνσταντίνο. Γιατί περνάει και φάσεις που είναι πολύ στεναχωρημένος, μπορεί να κλαίει. Προσπαθώ με κάθε τρόπο να τον κάνω να τον πουσάρω. Τώρα δηλαδή σήμερα θα του κάνουμε ένα τρελό πάρτι για τα γενέθλιά του. Θα έρθουν 30 άτομα εδώ στο Φιλοκτήτη. Τέλεια. Με μουσική θα γίνει ένας χαμός. Με τον Αλεξανδρούλη μας, ό,τι μπορώ. Να περάσετε πολύ όμορφα και να ευχηθούμε το 2018 που έφυγε, σίγουρα εσείς εύχεστε να μην ξανάρθει, και το 2019 να έρθει και η Ανάσταση. Η Ανάσταση του Κωνσταντίνου. Αμήν. Να τον πάρετε κάποια στιγμή και στο σπίτι. Αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Βυσσαράκη και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.